Πάμε στο Γιάννη Καντέλη, στις Βρυξέλλες, να δούμε με τι θέσεις προσέρχεται η Αθήνα σε μια πολύ δύσκολη συζήτηση, όπως προδιαγράφεται, Γιάννη. Με μια δύσκολη συζήτηση, γιατί είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις από τα κράτη-μέλη. Ωστόσο, υπάρχει μια ικανοποίηση, πρέπει να σου πω, στην ελληνική πλευρασία, διότι μια σειρά θέσεων, τις οποίες διαρκώς εξέφραζε στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, φαίνεται να πλειοψηφούν σταδιακά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, πριν λίγο, στην τοποθέτηση, ο κύριος Μητσοτάκης, όπως πληροφορούμαστε, αναφέρθηκε στην φύλαξη των συνόρων, λέγοντας πως πάντα η Ελλάδα υποστήριζε την αυστηρή φύλαξη των συνόρων και το έκανε πράξη, μάλιστα, με τον Πρωθυπουργό να κάνει και ειδική αναφορά στην ανάγκη των επιστροφών. Έφερε το παράδειγμα της συνεργασίας με την Τουρκία και χαρακτήρισε ως την επόμενη μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση το να γίνονται υποχρεωτικά δεκτές οι επιστροφές στις τρίτες χώρες όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί που ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει εκφράσει την διαφωνία του, το είδαμε και στο βίντεο, είναι αυτά τα κέντρα σε τρίτες χώρες, όπως αυτό που έκανε η Ιταλία στην Αλβανία. Ακριβώς, θεωρεί ότι δεν μπορεί κάτι τέτοιο να λειτουργήσει και έρχονται και δύο ειδήσεις από την Ιταλία που φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα προβλήματα που έχει ένα τέτοιο σχέδιο. Μεταφέρθηκαν, όπως λένε οι ιταλικές αρχές, δύο ανήλικοι σε αυτό το κέντρο στην Αλβανία και τώρα είναι υποχρεωμένοι να τους πάρουν πίσω. Μάλιστα. Υπάρχουν εκεί, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες από την Ιταλία, δύο άτομα από ευπαθείς ομάδες που θα έπρεπε να παραμείνουν στην Ιταλία. Άρα φαίνονται ήδη κάποιες δυσλειτουργίες. Δεν είναι απλό σίγουρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.